νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί στις αρχές ενδεχομένως αυτής της κρίσης είχαμε πληθώρα ατόμων στα σούπερ μάρκετ. Τώρα νομίζω έχει καταλαγιάσει αυτό, αν το έχω διαπιστώσει σωστά, έτσι. Ναι, κυρία Μαρία, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μεγάλη κίνηση, είχαμε αυξημένη κίνηση. Τώρα αυτή τη εβδομάδα ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, υπάρχει επάρκεια αγαθών, η τροφοδοσία συνεχίζει να γίνεται κανονικά. Το ωράριο από σήμερα είναι διευρυμένο μέχρι τις 10 η ώρα. Θα δουλέψουμε και την Κυριακή από τις 9 έως τις 5. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ούτε πρέπει να συνοστίζεται ο κόσμος. Συνιστούμε ψυχραιμία, να φροντίζουν κάθε οικογένεια να βγάζει ένα μέλος έξω, να κάνει τα ψώνια του και να επιστρέφει στην οικία του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνονται οι άνθρωποι για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε με νέο διευρυμένο ωράριο λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ και τα σίγκα μέχρι τις 10 το πρωί, νομίζω 10 το βράδυ, από τις 7 από το πρωί. Από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ωραία. Και την Κυριακή 9 και με 5. Την Κυριακή 9 έως 5. Εντάξει, δεν πιστεύω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα από θέμα τροφοδοσίας τροφίμων. Τα κάτι μικροελλείψεις, κάτι αντισηπτικά και αυτά που έχουν παρουσιαστεί και αυτές σιγά σιγά. Ναι, τα απολυμαντικά και αυτά μπαίνουν και αυτά σε μια σειρά. Ωραία. Ξεκινούν δηλαδή και έρχονται, γιατί από σήμερα υποτίθεται ότι θα έχουμε. Ναι, από σήμερα μέχρι το Σάββατο θα ολοκληρωθεί η τροφοδοσία σε αυτά τα είδη. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε μια ορθή διαχείριση έτσι ώστε να πάρει όλος ο κόσμος. Γιατί εντάξει, έχει ορισμένους που έχουν περισσότερο φόβο. Πώς θα το κάνετε, δηλαδή? Εδώ στη συγκεκριμένα στην αλυσίδα μας θα δίνουμε από ένα τεμάχιο στο πελάτη. Έκαστος πελάτης θα παίρνει ένα τεμάχιο στο ταμείο. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι και το δίκαιο για να μπορεί όλος ο κόσμος να εξυπηρετεί. Βέβαια, όλοι έχουμε φοβηθεί, όλοι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Καλύτερα να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το βασικό είναι να καθόμαστε στα σπίτια μας. Το βασικό είναι αυτό. Χωρίς λόγο, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Το σούπερ μάρκετ πλέον είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί επειδή πρέπει να λειτουργήσει. Έχουμε ηθική υποχρέωση να είμαστε εδώ, να είμαστε δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους πελάτες, για να μην υπάρξουν ελλείψεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο κόσμος ότι πρέπει να έρχεται πλέον στο σούπερ μάρκετ για τις βασικές του ανάγκες, όχι με παιδιά, όχι οικογένειες ολόκληρες. Όσο το δυνατόν λιγότεροι, τόσο καλύτερα. Τηρούν αυτό, κύριε Αλεξάνδρε? Οι περισσότεροι οι συμπολίτες μας έχουν πειθαρχήσει. Οι περισσότεροι έρχονται συγκεκριμένα άτομα, κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας μέσα στο κατάστημα και από το προσωπικό και μεταξύ τους οι πελάτες. Συνεχώς με ανακοινώσεις τους παροτρύνουμε, γίνεται απολύμανση με αντισηπτικά και λοσιόν μόλις μπουν μέσα στο κατάστημα. Όσοι δεν έχουμε γάντια, τους παρέχουμε γάντια και χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των αγορών. Τώρα υπάρχουν λοιπόν γάντια στην είσοδο του ΣΥΝΚΑ, μπορεί να τα φορέσει κάποιος για να ψωνίσει, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, λένε οι επιστήμονες, ότι αν πιάσω εγώ κάτι που έχω κορονοϊό, ξέρω μια συσκευασία και πιάσει και ο άλλος, ενδεχομένως να κολλήσει. Οπότε υπάρχει αυτό, ατομικά γάντια παρέχετε στους πελάτες σας και μετά αντισηπτικό, έτσι όσο γίνεται καλύτερα. Και το βασικό, γιατί χθες είχαμε και επίσκεψη από το γιατρό εργασίας εδώ, και οι οδηγίες που μας έδωσε, το βασικό είναι απόσταση ασφαλείας. Έτσι. Και οι πελάτες μεταξύ τους πρέπει να κρατάνε απόσταση και από το προσωπικό. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας προστατεύσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να κρατάμε αποστάσεις. Ένα μέτρο, ενάμιση, δεν χρειάζεται ούτε χειραψίες, ούτε να πηγαίνουμε κοντά να μιλάμε. Κάνουμε τα ψώνια μας γρήγορα και επιστρέφουμε στην οικία μας. Ωραία, τώρα το προσωπικό και ιδιαίτερα εκεί οι ταμείες. Πώς τους... οι ταμείες τώρα είναι στην δύσκολη θέση, φοράνε μάσκες,
γάντια φοράνε, γίνεται απολύμανση συνέχεια. Τώρα προσπαθούμε να τοποθετήσουμε και προστατευτικά μπροστά στα ταμεία. Mm-hmm. Έχουμε έρθει σε επαφή με συνεργάτες μας εδώ που κάνουν συντήρηση στο κατάστημα να τοποθετήσουν mm-hmm. προστατευτικά για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Mm-hmm. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ο κόσμος κατανοεί, κρατάει απόσταση πλέον, δεν πλησιάζει στο ταμείο και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το προσωπικό. Ωραία, και έχει καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν πάει κοντά στο... Ναι, δόξα τω Θεώ, το βλέπετε δηλαδή και από τη συμπεριφορά τους. Ωραία. Πειθαρχούνε, κυρία Μαρία, είναι... Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον ότι αυτή η πανδημία είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο, το οποίο ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί είναι να υπακούμε σε αυτά που λένε mm-hmm. οι επιστήμονες, οι ειδικοί, και να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρει και λοιπόν αγαθό, να μην αγχώνεται ο κόσμος. Τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Διανομή κατοίκων γίνεται από τα ΣΥΝΚΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν είχαμε τέτοια υπηρεσία. Δεν κάναμε μόνο για χοντρική πώληση. Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που είναι άνθρωποι ανήμποροι, ακίνητοι, δεν έχουν δυνατότητα, προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε, προσπαθούμε. Δηλαδή αν κάποιος θέλει ότι δεν έχει αναπτυχθεί, γιατί σωστά. Είναι, αν δεχτούμε δηλαδή μαζικά 200 παραγγελίες τη μέρα, είναι αδύνατο να τις εξυπηρετήσουμε. Δεν έχουμε τέτοια υπηρεσία. Αν δούμε τώρα στην πορεία και εξελιχθεί η κατάσταση και θα δούμε τώρα, είμαστε σε επαφή με τη διοίκηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο κόσμος. Mm-hmm. Ωραίοτατα. Λοιπόν, αν χρειαστεί θα ξαναπούμε, κύριε Αλεξάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, όχι, υπομονή, ο κόσμος καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ τρομαγμένος, αγχωμένος, mm-hmm. υπομονή και... Πιστεύω ότι αφού δεν έχουμε και κρούσματα στην πόλη, όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, ωραία. Με αισιοδοξία λοιπόν και πείμε και τήρηση των κανόνων υγιεινής παντού και στα σούπερ μάρκετ και όπου πάμε. Έτσι, ας μην βγαίνει όλη η οικογένεια, καλά το λέτε, να ψωνίζει από τα σούπερ μάρκετ, να μην επιβαρύνεται η κατάσταση. Και έχουμε νέο διευρυμένο ωράριο, μέχρι τις 10 το βράδυ από σήμερα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ, ανοιχτά τα καταστήματα, ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Και την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα είστε ανοιχτά. Ελπίζω να μην εξαντληθεί και το προσωπικό εκεί. Προσπαθούμε με τις βάρδιες σας. Είπαμε, έχουμε ηθική υποχρέωση. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να λειτουργούμε. Mm-hmm. Μόνο αυτός. Είναι όπως να έχουμε πόλεμο που πρέπει να πάρει να πολεμήσεις. Κάποιοι πάνε στην πρώτη γραμμή. Κάποιοι είναι πιο πίσω, mm-hmm, κάποιοι mm-hmm. δεν πάνε και καθόλου. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν ομάδες εργαζομένων που πρέπει να εργαστούν. Mm-hmm. Έπεσε ο κλήρος εμάς, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, όλοι μας, καλή δύναμη λοιπόν και σε εσάς και την καλημέρα μας. Καλημέρα, εμείς, καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα...